Ο κύριος Απόστολος Βαλτάς, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είναι κοντά μας. Γεια σας, καλησπέρα πρώτα απ' όλα, κύριε Βαλτά. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, πώς είναι τα πράγματα, πείτε μας πρώτα απ' όλα. Τι γίνεται, πώς βλέπετε την, να κινείται όλη αυτή η κατάσταση με τα self-test και αν υπάρχουν προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Τα προβλήματα με τα φαρμακεία δεν είναι. Η πλατφόρμα όσον αφορά το πώς θα ελέγξουμε αν ο πολίτης δικαιούται ή όχι, λειτουργεί κανονικά. Είναι εντάξει. Ωραία. Δεν έχουμε θέμα σε αυτό. Υπάρχουν ορισμένα προβλήματα με τις φαρμακαποθήκες και με τον έλεγχο που γίνεται με την κεντρική αποθήκη, αλλά αυτό είναι θέμα των φαρμακοποθηκών. Εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι γι' αυτό. Και αυτό είναι, αλλά προς το παρόν. Ο κόσμος τι λέει στο φαρμακείο, τι σας ρωτάει, έρχονται για τα τεστ, τι γίνεται? Βασικά έρχονται οι γονείς των μαθητών και οι ίδιοι οι καθηγητές που προμηθεύονται το τεστ. Από εκεί πέρα υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι, ναι. Μπορούμε πάντα να συμβάλλουμε και να λύσουμε απορίες και από εκεί και πέρα δεν δημιουργείται κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σίγουρα για εκείνους που θέλουν να μάθουν παραπάνω ή συνάδελφοι θα δώσουν την πληροφόρηση το πώς θα το κάνει το τεστ. Είναι απλό το τεστ, δεν είναι κάτι το πολύ δύσκολο. Και από εκεί και πέρα θα σας πει και τους για να το κάνουν όταν θα πρέπει, διότι θα το κάνουν την Κυριακή. Ναι. Φαντάζομαι ότι οι ερωτήσεις οι οποίες δέχεστε από πολύ νωρίς είναι αυτό που όλοι συζητάμε, δηλαδή το αν τελικώς είναι σωστό το αποτέλεσμα που θα δούμε. Δηλαδή αν έχουμε κάνει το τεστ σωστά, κύριε Βαλτά, έτσι δεν είναι? Ναι, αυτό όμως φαίνεται από την ένδειξη αν είναι το κάνει σωστά ή όχι. Άρα λοιπόν θα είναι γνώστης αν θα βγάλει αποτέλεσμα αρνητικό ή θετικό. Επομένως σίγουρα θα ενημερωθεί αν είναι σωστό ή όχι. Αν είναι αρνητικό ή θετικό είναι άλλο, αλλά μπορεί να το πληροφορήσει αν το έκανε σωστά ή όχι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτησή μας. Να ευχηθώ να κυλήσει όλο αυτό ομαλά για να μπορέσουμε σιγά σιγά, ακόμα και με αυτόν τον τρόπο, να είναι ένας επιπλέον μάλλον τρόπος, μια επιπλέον δύναμη την οποία θα έχουμε για να επιστρέψουμε σιγά σιγά στην κανονικότητα, κύριε Βαλτά, γιατί εκεί είναι το ζητούμενο και έχει περάσει ήδη πάρα πολύ καιρό. Σας ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κύριος Απόστολος Βαλτάς, πολύ σημαντικό, το τεστ από μόνο του δείχνει αν έχει γίνει σωστά ή λάθος.